κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πήρε όλη την ιστορική και πολιτική ευθύνη, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 158 βουλευτές. Θα πετάξει τον μπαλάκι στην αντιπολίτευση για την επίλυση των Τουρκικών. Το σχέδιο του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη για το, όχι, για το τι μπαίνει στο τραπέζι. Δεν συζητάμε. Για άλλο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαφοροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη στρατηγική που ακολουθούμε έναντι της Τουρκίας? Έχει διαφοροποιηθεί? Αν έχει διαφοροποιηθεί, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός. Το ξέρει και ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Δένδιας, ο οποίος τρέχει αλλεπαλλήλως στην Λιβύη για να συναντήσει κάθε φορά διαφορετικούς. Το φιάσκο της Λιβύης είναι ενδεικτικό της εξωτερικής πολιτικής όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος είναι μόνος του. Λένε άλλα στο Υπουργείο Αμήνης, λένε άλλα μέσα στο Κοινοβούλιο οι αντάρτες βουλευτές, οι υπερπατριώτες. Ο Υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει μόνος του να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς κατηδίαν, έναν-έναν, τι συνέβη στην συνάντησή του στην Αίγυπτο για τον ορισμό των ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να μην ναρκούμαστε στις διαρροές μέσω κυπριακών ή άλλων εφημερίδων εδώ. Να γίνει πικ-πονγκ μεταξύ των δυο σας. Γράφονται τέρατα και δίδεται η αφορμή σε όλους τους υπερπατριώτες να σπεκουλάρουν. Ναι, κύριε Συρίου. Πολύ σύντομα για τη Λιβύη. Επειδή το ακούω και αυτό, να μιλήσω επί της ουσίας, δεν θέλω εικόνες υπερπατριώτες, προδότες κτλ., ενδοτικοί κτλ. Να το πείτε στους αρθρογράφους των δικών σας εφημερίδων, κύριε Συρίγου, αυτό. Στη Λιβύη. Όχι σε εμάς. Συγγνώμη να πω κάτι. Οι αρθρογράφοι γενικά υπάρχουν, δηλαδή, εσείς παγορεύετε κείμενα, κύριε Ξεδάκη. Δηλαδή, μιλάτε για συναδέλφους δημοσιογράφους με έναν τρόπο. Ανήκουν και κάπου, δηλαδή, δημοσιογράφοι. Διαβάζω πολύ προσεκτικά την αρθρογραφία, διότι έχουν και επιχείρημα. Υπαγορεύει μία πλευρά, είμαι και εγώ αρθρογράφος. Δεν με παγορεύει. Καθόλου. Έχουν και γνώμη και άποψη και επιχειρηματολογία και πληροφορίες που δεν τις έχουν ούτε οι πολιτικές δυνάμεις ούτε η ελληνική κοινή γνώμη, κύριος ελληνικός λαός. Ναι, κύριε Σερεγό. Πολύ σύντομα. Για στη Λιβύη υπάρχουν δύο νόμιμες εξουσίες, δύο νόμιμες αρχές. Ναι. Είναι η κυβέρνηση Σάρατς, η οποία δημιουργήθηκε το 2015 και έλυγε το Δεκέμβριο του 2018, τίθεται θέμα αν υπάρχει νομιμότητα, και το Λιβικό Κοινοβούλιο, το οποίο επίσης αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. Η Ελλάδα βλέπει απέναντί της ένα σύστημα στο οποίο η Λιβική κυβέρνηση, η επισήμως αναγνωρισμένη, είναι από την άλλη πλευρά. Τι θα κάνει? Θα ψάξει να βρει εάν υπάρχει κάποιο πολλοστιμόριο πιθανότητας να τα βρει, ή θα ψάξει να μιλήσει με τον έτερο πόλο του Λιβικού? Λέμε ότι δεν σας πολύ βγήκε. Αυτό βέβαια είναι θέμα στρατηγικής, το οποίο θα ήθελα να βάλω και τον κύριο Μπαλτζόη. Είναι πάντως ο έτερος πόλος του Λιβικού. Εκ το αποτελέσματος φαίνεται να μην σας έχει βγει. Ακριβώς. Στρατηγέ, επειδή βλέπουμε αυτά τα όσα γίνονται με τα αγνώστου προελεύσεως αεροσκάφη, είναι κάτι που περιμέναμε, έχουν μπει περισσότεροι παίχτες? Είναι η Σαουδική Αραβία στο παιχνίδι εκτός της Γαλλίας και της Αιγύπτου? Είναι ο άξονας του καλού, θα έλεγα, πως, που τον είπανε άξονα του κακού οι Τούρκοι. Είναι η συμμαχία που αναπτύσσεται, το τόξο ασφαλείας, θα έλεγα εγώ, για την, για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Είναι Γαλλία, Ελλάδα, αφήνω την Ιταλία γιατί παίζει διφορούμενο παιχνίδι, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία. Τώρα, για την επίθεση αυτή την οποία έγινε, η οποία ήταν, θα έλεγα, καταστροφική των άμεσων επιδιώξεων της Τουρκίας και μάλλον θα προβληματίσει την Τουρκία αν θα συνεχίσει προς τη σύρτη της επιχειρήσης. Και όταν λέω Τουρκία, εννοώ Τουρκία. Αφήστε αυτοί που είναι μέσα, που είναι στο πεδίο. Είναι μισθοφόροι. Η Τουρκία μετέφερε, ξέρω και ο Σκαλής, 15.300. Είναι καταγεγραμμένη από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 15.300.